Hello everybody, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα special energy focus. Καιρό είχαμε να κάνουμε ένα special, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά ήρθε επιτέλους η ώρα. Θα σου πω τι έχουμε ρίξει. Αυτό που θέλω όμως να σου πω πρώτα είναι ότι έφτιαξα Instagram, εξυγχρονίστηκα. Οπότε πες να κάνεις και εκεί ένα follow, εννοείται το όνομα είναι Your Energy Focus. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό που ρίξαμε παιδιά, ήταν μια πολύ καλή πρόταση που μου στείλε η Μαρία στο Facebook, όπως βλέπεις και εδώ. Και τα παιδιά τα υπόλοιπα συμφώνησαν με την ιδέα αυτή. Και εγώ τι να κάνω, την έριξα! Δεν με χάλασε βέβαια, μου άρεσε να σου πω την αλήθεια σαν ιδέα, έχει και την πλάκα της. Κάποια από τα packs δεν εμφανίζουν τεράστιες διαφορές. Κάποια εμφανίζουν λίγο μεγαλύτερες. Εσύ τώρα δεν ξέρεις καν για ποιο πράγμα μιλάω, εκτός και αν πρόλαβες να διαβάσεις. Λοιπόν, βασικά το ξέρεις γιατί υπάρχει στον τίτλο. Μ' αρέσει που ήθελα να δημιουργήσω και suspense. Oh my god. Λοιπόν, άκου τι ρίξαμε. Τι συμπεριφορά έχει απέναντί μου το άτομο που με απασχολεί και τι πραγματικά νιώθει. Όπως καταλαβαίνετε, το κάθε pack έχει δύο καρτούλες. Έχω φτιάξει 6 packs και εσύ καλείσαι να διαλέξεις με τη βοήθεια του ενστίκτου σου και του ανώτερου σου εαυτού ποιο pack ταιριάζει σε σένα. Λοιπόν, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, πάει ως εξής. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Οπότε διαλέγεις εσύ ένα από τα 6 packs και μετά πηγαίνεις κατευθείαν στο pack που σε ενδιαφέρει για να δεις τι σημαίνει αυτό. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, like και comment, εντάξει! Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτούς που διαλέξανε το pack νούμερο 1. Λοιπόν, έτσι πάει. Η πρώτη καρτούλα είναι τι μου δείχνει, ποια είναι η συμπεριφορά του της απέναντί μου και τι πραγματικά νιώθει. Λοιπόν, αυτό είναι από τα καλά packs για να σου πω την αλήθεια. Γιατί μου δείχνει ότι σου δείχνει ότι υπάρχουν συναισθήματα, το γνωρίζεις, δεν είναι άνθρωπος που τα κρύβει. Δείχνει ότι υπάρχει έρωτας, ενδιαφέρον, αγάπη, ό,τι θες εσύ ή τέλος πάντων όπως κυλάει στην περίπτωσή σου. Και η αλήθεια είναι ότι με βάση αυτά που βλέπω ότι στην πραγματικότητα νιώθει για σένα, μάλλον και αυτά που σου δείχνει λίγα είναι. Άκου να δεις, εσύ μπορεί να νομίζεις και να βλέπεις ότι αυτό το άτομο είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ίσως ευάλωτο άτομο, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι, έχει υπόψη σου. Είναι ένα πολύ πιο δυναμικό άτομο από όσο νομίζεις. Τα έχει πολύ καλύτερα τέλος πάντων με το μέσα του και σίγουρα δεν είναι από τα άτομα που θα θεωρούσε κανείς υπερευαίσθητα. Ακόμα και αν αυτό σου δείχνει, δεν είναι έτσι. Προφανώς υπάρχουν συναισθήματα για σένα, αυτό το βλέπω ότι και στο δείχνει και ισχύει, αλλά θέλω να ξέρεις ότι αυτό το άτομο τα διαχειρίζεται πολύ καλύτερα από όσο εσύ νομίζεις. Επίσης, αυτό το άτομο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να θέλει να δημιουργήσει πράγματα μαζί σου, δηλαδή τύπου γάμους και χαρές και η Βασίλου πρώτη. Κατάλαβες, δεν είναι και απαραίτητο, αλλά σίγουρα νομίζω ότι σε έχει βάλει στο πλάνο για μεγαλύτερα πράγματα, αυτό θέλω να σου πω. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σου πω. Μην υποτιμάς αυτό το άτομο επειδή σε σένα είναι γουτσου γουτσου και μουτσου μουτσου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι βασιλιάς ή βασιλισσάρα. Μιλάμε για άτομο που έχει εξαιρετική ενέργεια και απλά σου δείχνει ένα μέρος της ενέργειας της οποίας κατέχει. Μία πτυχή του εαυτού του ή της. Εντάξει! Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτούς που διαλέξανε το pack νούμερο 2. Κάτσε να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, πάμε για αυτούς που διαλέξαν το pack νούμερο 2. Αυτό είναι τι σου δείχνει και αυτό είναι πώς πραγματικά νιώθει. Εδώ πέρα αυτό το pack είναι από τα packs που δεν δείχνουν τεράστιες διακυμάνσεις για να σου πω την αλήθεια. Αυτό το άτομο μπορεί να μιλάτε, να υπάρχει επικοινωνία, μπορεί και όχι για να σου πω την αλήθεια. Σε περίπτωση που υπάρχει επικοινωνία μπορεί να σου δείχνει ότι θέλει να βρείτε μια χρυσή τομή, θέλει να βάλει νερό στο κρασί του, θέλει να καταφέρετε τέλος πάντων να τα βρείτε και να επικοινωνήσετε και μπίρι μπίρι μπίρι. Σε περίπτωση που δεν μιλάτε και δεν είστε μαζί, μπορεί αυτό το άτομο να σου δείχνει ότι θέλει την ησυχία του, ότι θέλει να ηρεμήσει για πάρτι του, ότι έχει κάποια πράγματα να ισορροπήσει μέσα του και έξω του και γενικά.
και ότι τέλος πάντων ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με τον εαυτό του και να κάνει πράγματα που θα είναι καλά και σωστά για το ίδιο το άτομο, okay. Οπότε ίσως να σου έχει ζητήσει και το χρόνο του. Λοιπόν, αυτές οι δύο κατηγορίες παίζουν και οι δύο σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το άτομο γουστάρει να δουλέψει είτε για εσάς, είτε για το ίδιο το άτομο. Εντάξει, τώρα, το τι πραγματικά νιώθει. Για την πρώτη κατηγορία που εσύ μιλάς με αυτό το άτομο, όπως σου είπα πριν, και προσπαθεί τέλος πάντων να κυλήσει όλη η κατάσταση και να πάει κάπως καλά και να μην έχετε εξάρσεις και τέλος πάντων να μπει το νερό στα βλάκι με μία έννοια. Αυτό που νιώθει για σένα είναι πράγματι το ίδιο πράγμα, ότι θέλει να συνεργαστείτε ομαλά, θέλει να καταφέρετε να κάνετε πράγματα, θέλει να καταφέρετε να συνεννοήσετε και να συνυπάρξετε, εντάξει. Οπότε δεν υπάρχει και τεράστια διαφορά. Τώρα, για αυτούς που ισχύει ότι δεν είναι με αυτό το άτομο ή δεν μιλάνε με αυτό το άτομο και αυτό το άτομο κάπως τους έχει ζητήσει το χρόνο του, ο λόγος είναι, όπως σου είπα και πριν, ξεκάθαρα, ότι αυτή τη στιγμή έχει δουλειές να κάνει, είτε σε πρακτικό επίπεδο, με την έννοια επαγγελματικά θέματα, στο σπίτι θέματα και γενικά κανονιστικές υλικές, είτε μπορεί να θέλει να κάνει και πράγματα για τον εαυτό του, εντάξει, τύπου σπουδές, ιστορίες και τέτοια. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που σου δήλωσε, αυτό το ίδιο πράγμα ισχύει ότι αισθάνεται κιόλας, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Ας συνεχίσουμε με αυτούς που διαλέξανε το pack νούμερο 3, αφού κανονίσουμε το OCD μας, εντάξει. Λοιπόν, τι σου δείχνει ότι νιώθει για σένα και τι πραγματικά, ποια μάλλον η συμπεριφορά του απέναντί σου και τι πραγματικά νιώθει. Μου φαίνεται ότι αυτό το pack δεν θα το διαλέξουν και άνθρωποι που είναι μέσα στην αγκαλίτσα και στο λουλούδι. Από την ώρα και τη στιγμή που μας βγήκε εκεί το death, μάλλον το άτομο αυτό είτε σου είχε επικοινωνήσει ότι θέλει να το κόψετε, είτε το έχετε ήδη κόψει. Αυτό το άτομο σου είχε κάνει ξεκάθαρο με τον α ή τον β τρόπο ότι δεν γουστάρει και πάρα πολύ να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σας σε αυτή την περίοδο, ότι θέλει τέλος πάντων να πάρει τον δρόμο του, ότι όλη η φάση έχει τελειώσει κτλ. Και η αλήθεια είναι, και αυτό που πραγματικά νιώθει, είναι ότι θέλει πράγματι να μείνει μόνο του αυτό το άτομο. Δεν σου είπε ψέματα, δεν κρύβει κάτι άλλο. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει να κάνει αναλύσεις, έχει πράγματα να σκεφτεί για πάρτι του, έχει πράγματα τα οποία ήδη σκέφτεται και τον απασχολούν ή την απασχολούν. Και όντως θέλει να μείνει μόνο του, απομακρυσμένο από σένα. Μπορεί και να μην, μπορεί να έχει απομακρυνθεί και από περισσότερα άτομα και όχι μόνο από σένα, εντάξει. Αλλά είτε εσύ είτε όλα τα υπόλοιπα άτομα δεν το αφήνουν αυτό το άτομο να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή του. Αυτό το άτομο ήθελε να κάνει μία αλλαγή. Μία από τις αλλαγές αυτές που αποφάσισε να κάνει ήταν σε σχέση με τη δικιά σας ιστορία. Και από ό,τι βλέπω και στην πραγματικότητα απλά ζητάει μία κάποια απομάκρυνση για να μπορέσει τέλος πάντων να αναλύσει τα θέματα τα δικά του και να βάλει τη ζωή του σε μία σειρά. Εντάξει, επίσης κάτι τελευταίο, μπορεί αυτό το άτομο να φέγε κάποιες φρίκες και γι' αυτό να σου ζήτησε να το αφήσετε ή γι' αυτό να του ζήτησες και εσύ, μπορεί να έγινε και αυτό και σίγουρα τώρα είναι σε μια κατάσταση πραγματικά που θέλει την ησυχία του για να διαχειριστεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή του ή ό,τι έχει συμβεί μεταξύ σας σε περίπτωση που το άφησες εσύ. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε αυτούς που διαλέξανε το pack νούμερο 4 για να δω λίγο εντάξει, λοιπόν, το pack νούμερο 4. Τι σου δείχνει και τι πραγματικά νιώθει. Αυτό το pack έχει και μια πλακίτσα, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτό το άτομο από ό,τι βλέπω σου δείχνει ότι είναι full ανεξάρτητο και α και ου και εγώ τα καταφέρνω μόνος μου ή μόνη μου. Μπορεί και να σου δείχνει ότι δεν έχει διάθεση, ή να σου το έχει πει, ότι δεν έχει διάθεση να κάνει κάποια σχέση. Γενικά μιλάμε για ένα άτομο που δείχνει αρκετά ελεύθερο, ίσως να είναι και ένα άτομο, δεν θα ισχύει για όλους, που ασχολείται πολύ με τη δουλειά του, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, την ενδιαφέρει πάρα πολύ το υλικό κομμάτι και γενικά κάπως εσένα μπορεί να σου φαίνεται και λίγο εγωιστής, εγωίστρια ή εγωκεντρικός, εγωκεντρική. Κάπως ίσως να νιώθεις ότι δεν έχει και πάρα πολύ χώρο στη ζωή του ή της για σένα. Το ενδιαφέρον όμως εδώ σε αυτό το pack είναι ότι στην πραγματικότητα αυτό το άτομο έχει αρχίσει να αποκτάει συναισθήματα για σένα. Από ό,τι βλέπω μπορεί να μην είναι ακόμα πάρα πολύ δυνατά αυτά τα συναισθήματα, αλλά υπάρχουν,
Σίγουρα του αρέσει να έχετε αυτή την επαφή που έχετε όταν την έχετε την πιο γούτσου και ακόμα και αν δεν την έχετε να ξέρεις ότι έχει αρχίσει να σε σκέφτεται λίγο πιο αισθηματικά. Και ίσως να, με βάση την ενέργεια που βλέπω, να επιζητήσει κιόλας, αν δεν υπάρχει ήδη επικοινωνία μεταξύ σας, να επιζητήσει να υπάρξει. Αυτό, τίποτα άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Σου δείχνει και καλά ότι κοίτα να δεις, και όχι και καλά, μπορεί και να είναι έτσι ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος, ότι κοίτα να δεις, εγώ είμαι κουκουρούκου, εγώ έχω τη ζωή μου, εγώ κάνω τα δικά μου, αλλά στην πραγματικότητα μέσα του ή μέσα της έχει αρχίσει να φυτρώνει σιγά σιγά το σποράκι του έρωτα. Αλλά πρόσεξε, του σου λέω, είναι ακόμα σποράκι, είναι ακόμα αρχή. Οπότε δεν ξέρω και πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα πάντως έχουν αρχίσει να υπάρχουν ερωτικά συναισθήματα για σένα από αυτό το άτομο. Εντάξει! Λοιπόν, μέσα στην ανεξαρτησία του ητής, του ητής λύπης. Ποια είμαι ρε φίλε, τι ρε τα λέω. Λοιπόν, ας δούμε αυτούς που διαλέξανε το pack νούμερο 5. Τι σου δείχνει, ποια είναι η συμπεριφορά του, ητής και τι πραγματικά θέλει από σένα. Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι ότι μάλλον αυτό το άτομο σε έχει αφήσει λίγο άνευδη με αυτά που σου δείχνει ή άνευδο. Δεν καταλαβαίνεις και πολύ πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια, ένα μυστήριο, υπάρχουν πράγματα που νιώθεις. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή πράγματι να ισχύει αυτό, αλλά η συμπεριφορά του σου δίνει να καταλάβεις ή της. Σου δίνει να καταλάβεις ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρεις, που είναι κρυφά, που προσπαθεί ίσως να στα κρατάει κρυφά ή έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, δεν έχεις καταλάβει και πάρα πολύ καλά τι φάση είναι αυτό το ατομάκι. Μπορεί επίσης να έχει ψιλοχαθεί από σένα, να μην σου μιλάει αυτή την περίοδο, εντάξει. Λοιπόν, και τέλος πάντων, με μία έννοια είσαι σε ένα θολό τοπίο. Δεν έχεις καταλάβει, δεν έχεις φτιάξει ένα ψυχολογικό πρεφή για αυτό το άτομο, δεν έχεις καταφέρει, είναι λίγο περίεργο, εντάξει. Αυτή είναι η συμπεριφορά του απέναντί του, λίγο μια μυστικοπάθεια, λίγο να μην ξέρεις και πότε και πού βρίσκεσαι ή όπως σου είπα και πριν, μπορεί και να έχει κρατήσει το στοματάκι του κλειστό και τα δαχτυλάκια του μαζεμένα και να μην υπάρχει καθόλου επικοινωνία μεταξύ σας. Τώρα, αυτό που πραγματικά νιώθει για σένα, όντως, λοιπόν, άκου να δεις. Λοιπόν, όπως είπα πριν, υπάρχει περίπτωση να μην μιλάτε καθόλου, εντάξει, και γι' αυτό να μου την έχει βγάλει τη high priestess. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρεις ότι αυτό το άτομο αυτή την περίοδο ασχολείται με τη δουλειά του και τον εαυτό του. Έχει πράγματα να κάνει ή με τις σπουδές του ή οτιδήποτε τέτοιο. Έχει πολλά πράγματα να κάνει για πάρτι του, τα οποία πράγματα του παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και δεν είναι μόνο αυτό, ίσως να θέλει και να αφοσιωθεί τόσο πολύ σε αυτά τα πράγματα που δεν θέλει καν να σε βάλει στη ζωή του για να μην του αποσπάς την προσοχή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται περίεργο, αλλά εγώ το έχω δει να συμβαίνει από φίλους μου πραγματικά, που έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν και ενώ υπάρχει ένα άτομο πολύ έντονο στο μυαλό τους, δεν δίνουν χώρο σε αυτή τη σκέψη και σε αυτό το άτομο να μπει στη ζωή τους, ακριβώς επειδή έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν και να τελειώσουν και προτιμούν να χάσουν αυτό το άτομο, παρά, ενώ το γουστάρουν πολύ, παρά τέλος πάντων να ξεφύγουν από την ήδη υπάρχουσα ροή που έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να πάρουν, εντάξει, και να έχουν τη ροή να πάρουν, okay, να έχουν. Λοιπόν, τώρα για όλους τους υπόλοιπους που υπάρχει μια μυστικοπάθεια και ιστορίες τέτοιες, ισχύει ότι είπα για τους προηγούμενους, για την προηγούμενη κατηγορία, με την έννοια ότι μπορεί να κοιτάει τα πρακτικά του θέματα και μπίρι μπίρι μπίρι. Επίσης μπορεί να δουλεύει και σε μια άλλη σχέση παράλληλα ή μια άλλη επικοινωνία, αλλά αυτό που μου βγαίνει πολύ περισσότερο για εσένα που βλέπεις ότι υπάρχει μια μυστικοπάθεια είναι ότι ίσως αυτό το άτομο με μία έννοια σε χρησιμοποιεί σαν εργαλείο, σαν tool για να καταφέρει τα δικά του πράγματα. Δηλαδή υπάρχει η περίπτωση, σε πολύ ακραίες περιπτώσεις και δεν ισχύει για όλους, να είσαι και αντικείμενο εκμετάλλευσης, να ξέρεις, εντάξει. Κάπου δηλαδή να υπάρχει κάτι το οποίο παίρνει αυτό το άτομο από σένα και δεν νομίζω ότι μιλάμε τόσο σε σεξουαλικό και σε συναισθηματικό επίπεδο, αν και αυτά παίζουν. Περισσότερο νομίζω ότι παίρνει κάτι από σένα σε πρακτικό επίπεδο, ακόμα και αν αυτό είναι, τι να σου πω, έχω την Γεωργία για να ξεπεράσω την Μαρία, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα σου λέω, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Κάπου βλέπω ότι τον βοηθάς σε υλικό επίπεδο και ίσως και γι' αυτό θα μη σου ανοίγεται και πάρα πολύ, γιατί δεν τον ενδιαφέρει ή δεν την ενδιαφέρει να σου ανοιχτεί παραπάνω, αρκεί να παίρνει από σένα αυτό που θέλει. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει.
Λοιπόν, το έβαλα καλά. Α, το έβαλα εκπληκτικά και με τη μία, χλατσό. Λοιπόν, πάμε σε αυτούς που διαλέξανε το συνδυασμό νούμερο 6. Α, ναι, ξέχασα, εσύ ο 6. Είσαι λίγο τυχερό, παιδί. Λίγο, μην φανταστείς. Για ποιο λόγο το λέω εγώ τώρα αυτό? Γιατί σου έχω βγάλει 3 κάρτες. 6 μου, αγαπητό. Μάλλον θα βάλω αυτή πίσω, έτσι ψήθηκα. Άκου να δεις. Τι βλέπω εγώ τώρα εδώ? Όπως και για τους άλλους, εδώ είναι τι βλέπεις εσύ από αυτό το άτομο, ποια είναι η συμπεριφορά του απέναντί σου. Εδώ και εδώ, ενδιάμεσα, αυτό το μικρό, είναι ποια είναι τα πραγματικά του συναισθήματα. Επειδή τα πραγματικά του συναισθήματα μου βγήκαν major arcana και judgment, που σημαίνει ότι με μία έννοια υπάρχει μια επιλογή που προσπαθεί να κάνει, υπάρχει κάτι που ξέρει ότι πρέπει να αποφασίσει σε σχέση με σένα, είπα να ρίξω άλλη μια καρτούλα να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που προσπαθεί να αποφασίσει σε σχέση με σένα. Λοιπόν, άκου να δεις, εγώ βλέπω εδώ πέρα ένα δούνι και λαβίν. Δηλαδή αυτό το άτομο από ό,τι βλέπω, πώς θα το πω, μπορεί από το να μιλάτε απλά μέχρι να έχετε σχέση πολλά χρόνια. Που σημαίνει ότι μπορεί απλά να επικοινωνείτε και να υπάρχει ένα δούνι και λαβίν στην επικοινωνία, του τύπου ότι ναι, θα του στείλει, θα σου στείλει, δεν είναι ότι εξαφανίζεται, άρα υπάρχει μια ανταλλαγή ενέργειας, μέχρι μπορεί να φτάνει αυτή η ενέργεια στο μένουμε μαζί και εκείνος μου προσφέρει πολλά πράγματα ή εκείνη μου προσφέρει πολλά πράγματα. Βλέπω ένα γενναιόδερο άτομο, όχι μόνο με τα υλικά του, τα λεφτάκια του και τις ιστορίες, αλλά και ίσως ενεργειακά και συναισθηματικά. Ενεργειακά θα το πάρω εγώ για να καλύψω όλες τις περιπτώσεις. Νιώθω ότι αυτό το άτομο σου δίνει πράγματα, βλέπεις ότι είναι γενναιόδωρο απέναντί σου, ότι ενδιαφέρεται λοιπόν με μία έννοια, και από ό,τι βλέπω θεωρείς ότι σου συμπεριφέρεται και όμορφο, θα έλεγα εδώ, εντάξει, δηλαδή σου δίνει αυτά που πραγματικά αξίζεις. Τώρα αυτό το άτομο όμως, για να σου πω την αλήθεια, από την ώρα και τη στιγμή που μας βγάζει το judgment, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει αρχίσει να σκέφτεται σχέση με σένα και να αναρωτιέται τι ακριβώς πρέπει να κάνει και πώς όλο το πράγμα αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί, δηλαδή με ποια έννοια. Κάπως ίσως να σκέφτεται ότι αυτή η κατάσταση, όχι και να είναι, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα και πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αποφάσεις! Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει περίπτωση να μιλάμε και για άτομα που έχουν πάρει ή παίρνουν διαζύγιο αυτή την περίοδο εδώ, στην έκτη περίπτωση, εντάξει. Είναι μια πάρα πολύ υλική σχέση, θα έλεγα εγώ. Βλέπουμε και τα δύο εξάρια εδώ πέρα. Ήταν έξι και το ίδιο το pack, δηλαδή πολύ εξάρι, πολύ υλικό επίπεδο, πολύ 3D, πολύ πρακτικά πράγματα. Τώρα, αυτό που σκέφτεται φίλε μου ή φίλε μου είναι από ό,τι βλέπω, ότι θα ήθελε ίσως είτε να απομακρυνθεί από σένα, είτε να υπάρξει γενικά μια μετακίνηση και για τους δύο σας μαζί, έτσι. Οπότε μπορεί να σκέφτεται ότι θα ήθελε να κάνετε μία μετακόμιση, για παράδειγμα, μία μετακίνηση ή ένα ταξίδι, όμως θα μπορούσε να σκέφτεται αυτό το άτομο ότι ίσως θα ήταν πολύ πιο άνετο και ανεξάρτητο αν ήταν μακριά σου. Okay. Ότι ίσως τα πράγματα θα ήταν πιο βατά για το ίδιο το άτομο και ίσως και η σκέψη του θα ήταν πιο ήρεμη. Εντάξει, αυτό σκέφτεται φίλοι μου ή φίλε μου, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Τσέκαρε το και εσύ, πες μου στα comments αν έπεσα μέσα. Παιδιά, ελπίζω να άρεσε σε όλους σας αυτό το special. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο Instagram, να ανεβάσουμε και εκεί λίγο το προφίλ, τη σελίδα, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Okay, σύντομα θα έχουμε και τα δισεβδομαδιαία μας, να δούμε τι θα παίξει και αυτό το διβδόμαδο. Οπότε τα λέμε τότε. Φιλάκια πολλά!